Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα του breakfast. Ο Παύλος Χάπιλος μας ετοιμάζει κάτι για Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο. Ταιριάζει από το πρωί μέχρι τη νύχτα αργά. Είναι χορτόπιτα και πολύ μας αρέσει. Καλημέρα. Καλημέρα, ό,τι πρέπει για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Το φτιάχνετε και το τρώτε όλο το Σαββατοκύριακο. Χορτόπιτα θα τη φτιάξουμε με βρώμη. Δεν ξέρω αν. Με βρώμη? Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Αντί για ρύζι, για να δώσει σώμα. Βάζω βρώμη εγώ. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάμε με μια κατσαρόλα χωρίς λάδι και βάζουμε τη βρώμη μας. Ωραία. Και θέλουμε να την καβουρδίσουμε. Θα την βάλετε σε δυνατή φωτιά, θα την κουνάτε και μέχρι να σταματήσει να μυρίζει αλευρίλα, ξέρεις ρε παιδί μου, και θα αρχίσει να μυρίζει σαν καβουρδισμένος ξηρός καρπός. Mm. Εκεί είμαστε κομπλέ. Εγώ την έχω έτσι κανένα πεντάλεπτο τώρα και την ανακατεύω. Είναι σημαντικό αυτό γιατί θα μας δώσει και πολύ ωραία γεύση στο τέλος. Ωραία, όταν τελειώσετε με τη βρώμη, κάνετε ένα πηγαδάκι στο κέντρο. Ωραία. Βάζουμε λαδάκι. Πού είναι το λαδάκι μου, το έχω από εδώ. Βάζουμε λαδάκι. Δεν έχω ξαναφάει με βρώμη. Είναι πολύ ωραία, δίνει πολύ ωραία υφή και δίνει και πολύ ωραία γεύση όταν την καβουρτίσει σωστά. Και μετά βάζουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Για να τσιγαρίσουμε. Και το πράσινο μας. Δύο πράσα. Ένα ματζάκι φρέσκο κρεμμυδάκι. Και ανακατεύουμε. Τη χορτόπιτα όλη η ιστορία είναι αυτό. Όλη η ιστορία να φτιάξουμε τη γέμιση, έτσι. Όλη η ιστορία είναι η γέμιση και η βρώμη θα απορροφήσει και πολύ από τα υγρά και θα μας δώσει έτσι πολύ ωραίο σώμα και θα μας δώσει και πολύ ωραία γεύση και είναι και πιο οικονομική, νομίζω. Ναι. Επειδή φουσκώνει, δίνει πολύ ωραία γεύση. Έχω την αίσθηση ότι η βρώμη με το σπανάκι θα απορροφηθεί καλύτερα. Ναι. Από ό,τι το ρύζι. Θα απορροφηθεί πολύ καλύτερα. Και επειδή τη βάζουμε και από την αρχή, έχει ώρα να, ξέρεις, να απορροφήσει όλα τα υγρά σιγά σιγά και γίνεται πεντανόστιμη. Χυλώνει δηλαδή τύπου. Χυλώνει πάρα πολύ. Θα σου δείξω μετά όταν θα την κόψουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε, βάζουμε και λίγο. Ξέρετε, τώρα θέλει λαδάκι αυτό το πράγμα, θέλει να είναι λίγο λαδερό. Λοιπόν, έχουμε γενικά χόρτα εποχής, ό,τι βρείτε βάλτε, το σπανάκι είναι στάνταρ. Και από εκεί και πέρα, μυρώνια, ό,τι βρείτε, μπορείτε να τα βάλετε. Εμείς εδώ έχουμε άνηθο και δυόσμο. Και έχουμε πάνε. Και βλήτα, αντίτια, δεν ξέρω, κάτι έχουμε πράσινο τέλος πάντων. Έχουμε χόρτα. Για να φτιάξουμε χορτόπιτα. Λοιπόν, όταν τσιγαριστεί και το κρεμμυδάκι μας με το πράσο, ξεκινάμε τη διαδικασία του σπανακίου. Βάζουμε λίγο. Όχι. Με το χεράκι, ναι, νομίζω. Βάζουμε λίγο μέσα. Μέχρι να μαραθεί. Δεν θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, ξέρετε, εδώ γίνεται λίγο ζημιά. Δεν το φοβάστε, μπορεί να γίνει βουνό, αλλά στο τέλος θα μείνει. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα μείνει, αλλά δεν θα μείνει πάρα πολύ. Φτιάχνεις χορτόπιτα, σπανακόπιτα. Φτιάχνει η μαμά μου και την τρώω πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Εγώ δεν έχω. Ξυστή, έχω φτιάξει όμως μια-δύο φορές. Αυτό είχα φοβηθεί και εγώ στην αρχή. Πόσο γίνεται πολύ, πολύ, πολύ ψηλό με το σπανάκι, γιατί έχει όγκο. Ναι. Και μετά πόσο πέφτει. Το βλέπεις όλο αυτό και τρομάζεις και τελικά μένει. Αλλά είναι και πεντανόστιμο μετά. Που μαραίνεται και έτσι γίνεται όλο μια μάζα. Είναι πολύ ωραίο και για κολατσιό στα παιδιά το στο σχολείο το πρωί. Πάρα πολύ ωραίο. Να φάνε και το σπανάκι, βέβαια. Και πάρα πολύ υγιεινό, αντιοξειδωτικά full, σίδηρο full. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ θέλει υπομονή τώρα. Φίλο, ανοίγουμε. Ήταν η πρώτη ερώτηση που σου έκανα στο διάλειμμα. Αν θα κάνουμε σε χορτόπιτα με φίλο διαχειρός Παύλου Χάπιλου. Λοιπόν, μία μέρα θα κάνουμε φίλο. Είναι λίγο δύσκολο να φτιάξεις φίλο στην εκπομπή, γιατί έχεις, ξέρεις, περιορισμένο χρόνο. Ανοίγεις φίλο. Ανοίγω φίλο, ναι. Άνοιγα με τη γιαγιά μου συχνά φύλλα. Αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Το βιομηχανικό το φύλλο είναι τόσο ευκολία και είναι και τόσο καλό. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα μηχανήματα τα κάνουν καλύτερα. Κατάλαβες τι να σου πω. Δεν σου λέω, είναι πολύ ωραίο το χειροποίητο το φύλλο, αλλά αφού το έχεις τόσο εύκολο τώρα στο σούπερ μάρκετ, κατάλαβες ρε παιδί μου, το βιομηχανικό το φύλλο. Ποιος μπαίνει τώρα στην διαδικασία. Έχεις δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια, συμφωνώ μαζί σου. Ανοίγεις εντόνι. Έχεις κάνει και σεντόνι το τεράστιο. Το σεντόνι το τεράστιο. Το έχω δει να το κάνουν αυτό. Δεν το έχω κάνει εγώ. Με τη που βάζουν κουβέρτα από κάτω για να έχει τριβή. Ναι. Το έχω δει να το φτιάχνουν. Δεν το έχω φτιάξει εγώ αυτό. Όχι. Έχεις κάνει εσύ. Όχι καλέ. Τι να κάνω. και κανταήφια έχω δει να φτιάχνουν. Α, τα φύλλα, ναι. Λοιπόν, πάμε καλά.
Τώρα αυτό είναι, ουσιαστικά είναι η μόνη διαδικασία που παίρνει λίγο χρόνο. Ουσιαστικά αυτό, αυτό είναι. Το σπανάκι, ναι, 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 ναι. Τα χόρτα δηλαδή. Με το που τελειώσει αυτή η διαδικασία, σε 10 λεπτά έχει τελειώσει το πολύ. Ακριβώς. Και γενικότερα τα χόρτα μας, τα υπόλοιπα, το σπανάκι θέλουμε να μαράνει. Τα χόρτα μας και τα μυρωδικά θα κλείσουμε το μάτι και θα τα βάλουμε μετά. Δεν θα τα βάλουμε μαζί με το σπανάκι. Τώρα εδώ τη βρώμη την έχεις κάτω-κάτω ή την ανακατεύεις προς τα πάνω? Όχι, την ανακατεύεις. Την ανακατεύεις και σε λίγο όταν μαράνει και το σπανάκι θα το δεις. Θα γίνει μια μάζα έτσι πολύ σφιχτή και δεμένη. Δεν χρειάζεται να πάρετε τεράστια κατσαρόλα δηλαδή. Σε αυτό το σκεύος που βλέπετε θα μαραθεί όλο. Ναι. Το σπανάκι τελείωσε, αυτό ήταν. Λοιπόν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κάτσε να μαζέψω λίγο και έρχομαι. Λοιπόν. Ναι, γιατί θέλουμε καθαρό πάγκο, όπως είναι και οι κουζίνες μας όταν μαγειρεύουμε εμείς. Η κουζίνα μας έτσι πεντακάθαρη. Ωραιότατα. Έχει μαράνει αρκετά, βλέπετε. Οπότε προχωράμε. Σβήνω το μάτι, το αφήνω πάνω. Σβήσα. Μπράβο. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα τα μυρωδικά μας. Ωραιότατα. Μυρωδικά έχουμε δυόσμο και άνηθο. Εγώ τρελαίνομαι για δυόσμο μέσα στη χορτόπιτα. Νομίζω ότι δίνει πολύ ωραία γεύση. Έχουμε τα χόρτα μας, που επίσης, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να μαράνουν πολύ, θέλουμε να μαράνουν όσο η θερμοκρασία έχει μείνει από πριν. Και θα βάλουμε εξής με λεμονάκι και χυμό λεμόνι. Όπου βάζουμε λεμόνι, πάντα βάζουμε, όπου βάζουμε εσπεριδοειδή γενικότερα, πάντα βάζουμε και το ξύσμα. Βέβαια. Ωραιότατα. Μάλιστα. Οπότε εδώ σβήνει το μάτι και δεν θέλει. Μετά το σπανάκι τέλος η φωτιά. Μετά το σπανάκι τέλος η φωτιά. Τα μυρωδικά δεν θέλουν πολύ θερμοκρασία, αλλιώς πικρώνουν. Πικρίζουν, ναι, αυτό. Και τα υπόλοιπα τα χόρτα μας θα μαράνουν με τη θερμοκρασία που έχει μείνει, γιατί είναι ζεστό το σπανάκι. Ωραιότατα. Βάλαμε και το λεμονάκι μας. Κάνω μία τελευταία. Ένα τελευταίο ανακάτεμα, ωραιότατα. Από κάτω προς τα πάνω, βλέπετε που η βρώμη έχει αρχίσει και ενσωματώνεται. Ωραιότατα. Λοιπόν, βάζουμε και τη φέτα μας σε μεγάλα κομμάτια. Από το ανακάτεμα θα κοπεί και θα πάει παντού. Σε αυτό το σημείο, όταν σπάσετε και τη φέτα, θα το δοκιμάσετε και θα προσθέσετε αλατάκι πιπεράκι. Εγώ θα το βάλω τώρα έτσι λίγο με το μάτι. Ωραιότατα, βάζουμε άλλο τα πιπεράκι. Μια χαρά, είμαστε καταπληκτικά. Λοιπόν, ανακατεύω και είμαστε έτοιμοι για τα φύλλα μας. Λοιπόν, τα φύλλα μας εδώ τα έχω ήδη απλώσει. Έχουμε πάρει μια υγρή πετσέτα, τα έχουμε βάλει από πάνω. Γενικότερα, για να μην στεγνώνουν τα φύλλα, έχετε πάντα μια υγρή πετσέτα και ιδανικά με παγωμένο νερό. Κρατάει τα φύλλα μας. Πώς να το πω, μαλακά θα πω. Λοιπόν, ξέρετε πώς το κάνετε, λαδάκι, φύλλο, λαδάκι, φύλλο. Ξέρετε, να μην τα δείχνουμε, βάζουμε τη γέμιση μας μέσα, ωραιότατα, με προσοχή. Ωραιότατα. Ή, με προσοχή λέω και τα έχω ρίξει όλα κάτω. Μπράβο, Παύλο. Λοιπόν, ωραιότατα, μια χαρά. Μαζεύουμε λίγο εδώ, ωραία. Λοιπόν, και έχουμε τα φύλλα μας. Χωριάτικο φύλλο έχω εδώ. Μπορείτε να το κάνετε και με φύλλο κρούστας. Ωραιότατα. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Φύλλο. Το πάνω-πάνω φύλλο εγώ το βάζω ολόκληρο, όχι διπλωτό. Γιατί θέλω να κλείσουμε το περίγυρο. Λαδάκι. Λαδάκι μπόλικο. Έλα καλέ μου. Μια χαρά. Δεύτερο φύλλο. Ωραιότατα. Και τρίτο φύλλο. Λαδάκι μπόλικο. Τρίτο φύλλο, διπλώνουμε τις άκρες. Αυτό το φύλλο μας, πάντα το τελευταίο είναι λίγο πιο στεγνό, γιατί το έχουμε πολλή ώρα. Δεν μας πειράζει. Θα κόψω αυτό το κομματάκι που δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, διπλώνουμε γύρω-γύρω. Παίρνουμε όλα τα φύλλα που έχουμε και διπλώνουμε γύρω-γύρω. Κάνουμε ωραίο δίπλωμα. Ένα τελευταίο λάδι.
Και μπορείτε να βάλετε και σουσάμι από πάνω, άμα σας αρέσει. Ωραιότατα, διπλώσαμε. Χαράζουμε. Τελευταίο λάδι, 180 βαθμούς, 45-50 λεπτά και βγαίνει. Αυτό, πάμε στο Γιώργο και στην Ελίνα.